Οι αλλαγές που προσπαθεί να φέρει ο κύριος Μόσχαλος είναι στην τελείως λάθος κατεύθυνση. Έτσι, κλείνει εγκαταστάσεις, κλείνει συχνότητες, απολύονται άνθρωποι, απαξιώνεται η δημόσια περιουσία και αυτό το δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για το καλό, όχι μόνο της ΕΡΤ, της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε καταθέσει αναλυτική πρόταση, ειδικότερα για την ΕΤΕΝΑ. Έχω πει, δεν κατανοώ το όφελος από το κλείσιμο της ΕΤΕΝΑ, από την κατάργηση των υπερσύγχρονων στούντιο που υπάρχουν εκεί πέρα και να δοθεί το κτίριο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Ακόμα περισσότερο δεν καταλαβαίνω τη λογική του κλεισίματος της συχνότητας και θα, ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές υπάρχει άμεσος κίνδυνος καταπάτησης των συχνοτήτων αυτών από ξένα, από τουρκικά και σκοπιανά τηλεοπτικά κανάλια. Η ΕΡΤ μπορεί να είναι πλεονασματική, μπορεί να είναι οικονομικά ανεξάρτητη και μπορεί να πληρεί τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί ο Έλληνας πολίτης. Η ΕΡΤ είναι δημόσια περιουσία. Αυτό που βλέπουμε, η συρρήκνωση και η απαξίωσή της είναι προς όφελος ιδιωτικών αλλά και ξένων συμφερόντων και δεν θα αφήσουμε αυτό να γίνει. Επειδή περπατώντας στους διαδρόμους δέχομαι συνεχώς ένα ερώτημα. Μα τι γίνεται, πάει για κλείσιμο η ΕΡΤ? Επειδή έχουν υπάρξει κάποια δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση σκέφτεται συγχωνεύσει με το ΑΠΕ και τα λοιπά. Μπορείτε να μας δώσετε? Κύριε Γιάρο, έχω βαρεθεί να διαψεύδω αυτά τα δημοσιεύματα, αυτές τις φήμες. Μάλιστα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και θα επαναλάβω ότι οι μόνοι που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση είναι αυτοί που απαξιώνουν σήμερα τη δημόσια τηλεόραση στα μάτια των Ελλήνων. Σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή για δισταγμούς. Όπως δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για ιερές αγελάδες που παραμένουν άθικτες όταν επιβάλλονται περικοπές παντού. Όταν πρέπει να τελειώνουμε με τα ελλείμματα και να βγούμε από την κρίση, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε θύλακες αδιαφάνειας και δημόσιας πατάλης. Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης πατάλης. Και αυτό τελειώνει σήμερα. Την ΕΡΤ την πληρώνει ο ελληνικός λαός με το χαράτσι στους λογαριασμούς ηλεκτρικού, γύρω στα 300 εκατομμύρια το χρόνο. Έχει τριπλάσιο έως επταπλάσιο κόστος από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και τετραπλάσιο έως εξαπλάσιο προσωπικό για πολύ μικρή τηλεθέαση. Τη μισή σχεδόν και για τα τρία δημόσια κανάλια μαζί, απόσυ ένα μέσο εμπορικό κανάλι. Έχει τεράστια περιουσία, η οποία όμως παραμένει αδρανής, αν δεν λαιλατείται υπέρ του ανταγωνισμού. Έχει καθεστώς αδιαφάνεια στη διαχείρισή της. Μιλάμε για μια εταιρεία με 6 λογιστήρια που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Υπάρχει καθεστώς αδιαφάνεια στη διαχείριση των συμβάσεων. Καθεστώς ακόμα μεγαλύτερης αδιαφάνειας στη διαχείριση του υλικού, το οποίο δεν έχει απογραφεί εδώ και 8 χρόνια. Υπάρχει καθεστώς προνομίων για τους εργαζόμενους που χρεώνουν τεράστιο αριθμό υπεροριών. Για να μην αναφερθούμε στα τεράστια ποσά τα οποία μοιράζει σε ιδιωτικές παραγωγές που θα μπορούσε να κάνει με πολύ λιγότερα χρησιμοποιώντας τα δικά της μέσα που τα έχει πληρώσει πολύ ακριβά ο Έλληνας φορολογούμενος. Για να μην αναφερθούμε επίσης στο τεράστιο κόστος εξωτερικών μεταδόσεων που έχουν επιβάλει απαρχαιωμένα συνδικαλιστικά προνόμια και έτσι μετακινούνται δεκάδες τεχνικοί κάθε τόσο για έργο που μπορεί να γίνει από 2-3 άτομα. Για να μην πούμε ότι συντηρεί περιοδικό χωρίς αναγνώστες, ενώ διαθέτει δεκάδες σταθμούς, τοπικούς σταθμούς, που ουσιαστικά αναμεταδίδουν τις περισσότερες ώρες της μέρας το ίδιο πρόγραμμα. Η σημερινή ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο που το βλέπουν καθημερινά όλοι, αλλά δεν τόλμησε να το αγγίξει κανείς. Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα και τελειώνουν οριστικά.